Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, του κ. Ψήλου. Το θέμα της επικοινωνίας, αλλά και αυτό το working meeting που κάνετε σήμερα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στο δικό μου το μυαλό είναι ζήτημα ορθής λειτουργίας, αλλά είναι και θέμα δημοκρατίας. Είναι σίγουρα θέμα δημοκρατίας, ιδιαίτερα στον χώρο, στη γειτονιά που είμαστε εμείς, αλλά και στο χρονικό σημείο που διανύουμε. Η απρόσκοπτη και η εύρυθμη λειτουργία της επικοινωνίας, η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας, αλλά και μεταξύ των εκπροσώπων των μέσων, η ενημέρωση σχετικά με τα θέματα της περιοχής αλλά και του κόσμου, είναι αυτό που τελικά μετουσιώνεται και σε έγκυρη ενημέρωση. Είναι και αυτό τελικά που βοηθάει τις επιχειρήσεις σαν εμάς να οδηγούμαστε σε σωστότερες εισαγωγικά αποφάσεις. Σίγουρα το timing που διανύουμε είναι καθοριστικό. Τα fake news και θα μου επιτρέψετε και η ανελευθερία του τύπου, η οποία συχνά και πυκνά μπορούμε να δούμε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Χρειάζεται λοιπόν η εθνική συνεννόηση σε επίπεδο Ελλάδας, η μεσογειακή συνεννόηση σε επίπεδο Μεσογείου, η ευρωπαϊκή συνεννόηση και παγκόσμια συνεννόηση. Σε ποιο πράγμα συνεννόηση? Στη χάραξη μιας στρατηγικής. Όποιο κράτος και να ρωτήσετε, όποιο κόμμα εδώ μέσα, κυλάει ο κόσμος έτσι με την ορμή που του δίνουμε εμείς, που η κοινωνία δηλαδή, σε ένα επιχειρήν το οποίο το ξέρουμε ξεκινάει από το PNL, Profit and Loss. Πρέπει να αντιστρέψουμε αυτά τα πράγματα, να χαράξουμε στρατηγικές στο επίπεδο που ανέφερα και κυρίως να αγαπήσουμε τους εαυτούς μας. Σωκράτης μας είπε, αγαπάω τον εαυτό μου, τον αγαπώ στα δύσκολα. Το δύσκολο, αγαπητές και αγαπητοί, είναι να μπούμε στη νέα εποχή. Και αυτό συνεισφέρει πάρα πολύ αυτή η συγκέντρωση εδώ μέσα. Προσωπικά με γέμισε χαρά και αισιοδοξία, γιατί όλα αυτά τα πράγματα, αν δεν γίνουν στη λογική της συνεννόησης, ο καθένας θα κοιτάζει τον κερδό ερμή, ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. Η απληστία είναι η μεγαλύτερη πληγή που υπάρχει, δηλαδή στο επιχειρήν και στην κοινωνία βεβαίως. Οι πολιτικοί βρίσκονται στο απειρόβλητο, διότι είναι μια τετραετία, την άλλη θα φύγουμε. Και κλείνοντας λοιπόν λέω, Πρόεδρέ μας, ευχαριστώντας από καρδιάς, έχω την τιμή να σε αποκαλώ και φίλο, να ομονοήσουμε. Όπως λέει το Ιερόν Ευαγγέλιο. Τι όμως να ομονοήσω? Για το ανώτερο κοινό καλό κατά Αριστοτέλη. Και έτσι μπορεί να πάει και η Ελλάδα μας μπροστά, που τα έχει όλα όπως είπα, η Ευρώπη, η Μεσόγειος, για ένα καλύτερο αύριο για μας και για τις επερχόμενες γενναίες που τους τα έχουμε φάει όλα. Προσέξτε, έχουμε φάει 3 γενιές με βάση αυτά που σας είπα. Ευχαριστώντας σας με πολύ πολύ αγάπη να συνεχίσετε αυτό το θεάριστο των έργων, γιατί αυτό απαιτούν οι καιροί. Αυτό το μάζεμα πανεπιστημιακών, ανθρώπων των μέσων, ανθρώπων των επιχειρήσεων, είναι, ξέρετε, μοναδικό. Και για να κλέψω μια έκφραση του Σωκράτη, είπε ότι είμαι κάτοικος της Αθήνας, αλλά πολίτης της γης. Είμαστε πολίτες της γης. Είμαστε αυτό που τρώμε, είμαστε αυτό που ζούμε, είμαστε αυτό που διαβάζουμε και σκεφτόμαστε, είμαστε αυτό που επιχειρούμε καθημερινά, είμαστε μια ζωντανή κοινωνία και πιστεύω ότι η Μεσόγειος, παρά τις φωτιές που έχει γύρω της, μπορεί να γίνει μια θάλασσα ειρήνης, μια θάλασσα συνεργασίας και μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της προσπάθειας είναι στα χέρια σας και στα μυαλά σας. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που φιλοξενούμε μια τόσο μεγάλη εκδήλωση στο ξενοδοχείο μας, το οποίο μας δίνει χαρά και τιμή. Το ξενοδοχείο μας είναι ένα από τα 26 ξενοδοχεία της Γκρεκοτέλ. Είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο βρίσκεται στην Αντική Ριβιέρα. Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το ναό του Ποσειδώνα, το οποίο πραγματικά δίνει απίστευτη δύναμη και απίστευτο κύρος στο όλο ξενοδοχείο. Είμαστε ένα ξενοδοχείο το οποίο λειτουργούμε από αρχές Απριλίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα φέτος θα είμαστε μέχρι 7 Νοεμβρίου. Έχουμε πελάτες από όλο τον κόσμο. Το μεγαλύτερο μας πελάτη πελάτης είναι ο Έλληνας και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή για αυτό. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας να είμαστε ένας από τους χορηγούς του συνεδρίου του Αμάν σήμερα. Αποτελούμε εδώ και πολλά χρόνια μέλη και συμμετέχουμε στα δραστηριότητες του Αμάν για το χώρο αυτό των μέσων ενημέρωσης και είναι τιμή που μας προσκάλεσε επίσης το Αθηναϊκό Πρακτορείο στην εκδήλωση αυτή, ο οποίος είναι και ένας από τους σημαντικότερους πελάτες μας. Για μας είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή, διότι μπορούμε να παρουσιάσουμε, όπως κάνουμε κάθε φορά σε αντίστοιχα συνέδρια, την τεχνολογία που αναπτύσσουμε εδώ και πάνω από 25 χρόνια για τον χώρο των μέσων ενημέρωσης και ιδιαίτερα για ένα πολύ σημαντικό χώρο που αρχίζει να διαφαίνεται η χρησιμότητα του, όπως τονίστηκε από τους ομιλητές σήμερα, πανεπιστημιακούς και μη, στο χώρο των fake news, στο χώρο της διαλεύκανσης πληροφοριών, περιεχομένου, ειδήσεων ως την αληθινότητά τους. Έτσι, αυτό μας τιμά ιδιαίτερα, γιατί γνωρίζουμε ότι τα πρακτορεία ειδήσεων σήμερα έχουν μεγάλη ανάγκη από τέτοιες εφαρμογές, είτε μεμονωμένα είτε σε περιβάλλον συνεργατικό, να μπορούν γρήγορα να διαλευκάνουν αν μια είδηση είναι αληθινή ή όχι. Αυτό το συνέδριο έχει αυτήν κυρίως, αν θέλετε, το focus, και η ομιλία που θα παρουσιάσουμε Τετάρτη αύριο από συνεργάτη της εταιρείας είναι πάνω σε αυτό το θέμα. Πώς δημοσιογράφοι μπορούν πραγματικά να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό. Είναι ιδιαίτερη χαρά, ένα υπέροχο συνέδριο. Οι ομιλίες που υπήρξαν μέχρι τώρα ήταν πραγματικά εξαιρετικές και πιστεύω θα χαροποιήσουν τους παρευρισκόμενους και στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται σήμερα και στον ερχομό τους σίγουρα στην Ελλάδα, και είναι, έτσι, θα είναι πολύ ενδιαφέρον.